Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Άλλη μια Τετάρτη μαζί με τα χρώματα του λόγου. Ψιλοβρέχει έξω, όμορφος καιρός, χειμωνιάτικη βραδιά και εμείς απόψε έχουμε ένα θέμα που σας είχαμε ήδη προαναγγείλει από την περασμένη εβδομάδα που νομίζουμε ότι ουσιαστικά είναι τόσο σημαντικό ώστε μπορεί να κάνει τη νύχτα μέρα. Γιατί πρόκειται για βόμβα. Βόμβα πολύ ισχυρότερη από αυτή που είχαν περιγράψει στις ειδήσεις πριν από λίγες μέρες, εκεί κοντά στον άγνωστο στρατιώτη. Ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με την κυβέρνησή του. Μπορεί κάποιοι από εσάς να διαφωνείτε με αυτό που ακούτε, και αν δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, πιστεύουμε ότι μάλλον θα πρέπει να βρεθεί. Μακάρι να μπορούσαμε να αναγγέλαμε μέσα από αυτό το ταπεινό βήμα αυτής της εκπομπής, όπως τότε, παραμονή του πολέμου του 40, που ακούσαμε όχι εμείς προσωπικά, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, ακούσαν εκείνο τον εκφωνητή του ραδιοφώνου που ανήγγειλε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Γερμανία, οι παλιοί θα το θυμάστε. Λοιπόν, κάπως έτσι συμβαίνει και εδώ. Συμβαίνει ότι, φίλες και φίλοι, το νομοσχέδιο, το περιβόητο νομοσχέδιο περί ελληνοποίησης αλλοδαπών που σχεδιάζει να περάσει η κυβέρνηση, θα σημάνει, πιστεύουμε, το τέλος αυτής της χώρας. Θα σημάνει το τέλος αυτού εδώ του λαού, το τέλος της ιστορίας του και την πλήρη διαγραφή όλων των αξιών έτσι όπως τις ξέραμε μέχρι τώρα. Δεν έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή πλέον κάποιον που μας κήρυξε τον πόλεμο. Η κυβέρνηση δεν λειτουργεί έτσι, ουσιαστικά όμως είμαστε σε πόλεμο, φίλες και φίλοι. Όλοι εμείς, όσοι έχουμε απομείνει, και να είστε σίγουροι ότι είμαστε πολλοί που ακόμα αγαπάμε την Ελλάδα έτσι όπως την ξέρουμε, έτσι όπως της πρέπει να είναι, με τις αξίες, τα ιδανικά της, την ιστορία της και γενικά την λαμπρότητα που έχει, οφείλουμε να βρεθούμε σε εμπόλεμη κατάσταση και γιατί όχι να πάρουμε ακόμα και τα όπλα. Αρκεί να μην γίνει αυτό που προετοιμάζει η κυβέρνηση. Ελληνοποίηση αλλοδαπών λοιπόν, και για να μπορέσουμε να έχουμε υλικό που θα συζητήσουμε απόψε, σας έχουμε, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, επιλέξει δύο βιντεάκια από το YouTube. Πριν δούμε όμως τα βιντεάκια, εγώ θα ήθελα να ξέρετε με ποιο στρατιωτικό επιτελείο απόψε θα δώσουμε την δική μας μάχη. Γι' αυτό θα παρουσιάσω τους απόψινους εκλεκτότατους προσκεκλημένους μας και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στην προβολή των δύο βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν εξ αριστερών. Ευάγγελος Αλπανίδης, δικηγόρος. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, αλλά τι να μας κάνουν και ευχές. Τι να μας κάνουν ευχές, απογοητευμένος κύριε Αλπανίδη. Ένας μαχητής εσείς. Εσείς είστε έτοιμος να δέβετε στα βουνά αυτή τη στιγμή, δεν είστε. Εγώ διαφωνώ με αυτό που είπατε για τα όπλα. Τα όπλα που κατά των άλλων Ελλήνων, οι οποίοι είναι κορόιδα δηλαδή. Αυτό θα το δούμε στην εκπομπή τώρα τι θα γίνει. Γιατί κάποια στιγμή όπλα μπορεί να έχεις και με τα λόγια που λες. Ναι, όπλα εντάξει, μπορεί να έχεις και το με τον τρόπο που πολεμάς. Δεν ανάγκη να έχεις καλά στιγμή. Ναι, όχι, επειδή αναφέρθηκε η λέξη όπλα. Αλλά εδώ που τα λέμε μπορεί να χρειαστούν και αυτά. Όχι. Ειρηνικά πράγματα. Δίπλα στον κύριο Αλπανίδη, λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας τον κύριο Ηλία Πολατίδη, βουλευτή Σερών του ΛΑΟΣ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλή σας χρονιά. Καλή χρονιά και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εσείς, κύριε Πολατίδη, έχετε πολύ πιο άμεσο τον παλμό των γεγονότων μέσα από τη Βουλή. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Βέβαια δεν έχει έρθει κάτι μέσα στη Βουλή. Συζητούνται όλα. Γίνονται κυρίως απ' έξω. Ακόμα στη Βουλή δεν έχει έρθει. Αλλά εμείς σε κάθε ευκαιρία, ακόμα και όταν τα θέματα της συζητήσεως είναι διαφορετικά, προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι να μην συνεχίσει σε αυτή την ολιστηρία τραμπού την οποία έχει ξεκινήσει ήδη. Γενικά, ο ελληνικός λαός, και σε αυτό σας το λέω και από την περιφέρειά μου, αλλά και από κόσμο που συζητώ εδώ, είναι αγανακτισμένος, του έχουν πάρει την αξιοπρέπειά του την προσωπική, τον έχουν καταχρεώσει στις τράπεζες, του έχουν πάρει τα πάντα, έχει ένα αποκούμπι στην ιστορία του και σε αυτό που θεωρεί ως δικό του σπίτι το ελληνικό κράτος. Τώρα πάνε και αυτό να το πάρουν, δηλαδή να τον κάνουν ένα σκουπίδι στην κυριολεξία. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αγανάκτηση, ναι, όχι μόνο πολύ περισσότερο ότι έρχεται κόσμος ο οποίος και υπογράφει για την δημοψήφιση, ναι, που δεν είναι ψηφοφόρο. Αυτό ήθελα να πω. Εσείς σαν κόμμα πρωτοστατήσατε στη συλλογή υπογραφών. Εμείς, εντάξει, το Ίδρυμα Ιών Δραγούμης κάνει τη συλλογή, εμείς αγωνιζόμαστε, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Θαυμάσια. Αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο. Εκ δεξιών, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και πάλι στην εκπομπή μας τον κύριο Μπάμπη Ταραθάνο, πολιτευτή του ΛΑΟΣ. Καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλησπέρα. Καλή σας χρονιά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και σε εσάς. Λέτε θα είμαστε καλά έτσι όπως πηγαίνουμε. Κοιτάξτε, ο Έλληνας ξυπνάει όταν πάνε να του πάρουν σημαντικά πράγματα στη ζωή του. Mm-hmm. Και νομίζω αυτό είναι μια αφορμή για να ξυπνήσει ο Έλληνας. Και εγώ νομίζω ότι το γεγονός της χρονιάς και ίσως της δεκαετίας που δείχνει ακριβώς τον πραγματικό Έλληνα είναι η στάση των τριών ευζώνων στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτου, όπου έμειναν ακριβώς εκεί πέρα που τους ένταξε η πατρίδα να προστατεύουν δηλαδή τι, συμβολικά τους αγωνιστές που έχουν πέσει για να είναι ελεύθερη η Ελλάδα. Μπράβο. Στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτου. Και ενώ ο αστυνομικός τους είπε ότι πρέπει να φύγετε γιατί θα σκάσει βόμβα, αυτοί έμειναν προσοχή και ο αξιωματικός πήγε στη μέση. Έτσι, και στάθηκε προσοχή και περιμέναν ή να σκοτωθούν ή να σκοτωθούν. Αλλά δεν έφυγαν το καθήκον τους. Νομίζω αυτό δείχνει, είναι η πραγματική Ελλάδα για μένα. Η σεμνή η Ελλάδα που κάνει το καθήκον της, δεν προβάλλεται από τα μέσα μαζικής διεφθαρμένης πραγματικότητας. Έτσι, διότι πρέπει στην Ελλάδα ή να κλέβεις ή να βιάζεις ή να δημιουργείς προβλήματα στους συνανθρωπούς σου. Αν υπηρετείς το καθήκον σου, υπηρετείς σεμνά αυτόν τον τόπο και υπερασπίζεσαι τις αξίες αυτής της φυλής, βεβαίως δεν σε ξέρει κανένας. Να όμως, που ένα απλό τέτοιο γεγονός που προκάλεσαν οι αναρχικοί, και προσέξτε να δείτε πόσο μεγάλο κακό έκανε στους αναρχικούς αυτούς, στους τρομοκράτες που έβαλαν τη βόμβα, στην προκήρυξη που έστειλαν, αμφισβητούν ότι οι Εύζωνοι έμειναν στη θέση τους. Γιατί αυτό τους πληγώνει, διότι αυτοί είναι στο σκοτάδι, με κουκούλες, αφήνουν μια βόμβα και καταστρέφουν το γύρο χώρο, ενώ κάποιοι Έλληνες μένουν όρθιοι μπροστά σε αυτό το κίνδυνο και υπερασπίζονται ιερά και όσια. Πνευματικές αξίες. Μου αρέσει φοβερά αυτό, αυτό νομίζω ότι χαρακτηρίζει βεβαίως και το νομοσχέδιο αυτό το οποίο έρχεται, είναι σε αυτή την γραμμή. Άρα οι Έλληνες λοιπόν πρέπει να σταθούν σαν Εύζωνοι, αυτό κατάλαβα να εννοεί ο κύριος Καραδάνος, φίλες και φίλοι, μπροστά σε αυτή τη βόμβα η οποία ετοιμάζεται να σκάσει, δεν έχει καν τοποθετηθεί ακόμα. Θα τοποθετηθεί όμως άμεσα, εκτός αν εμείς με δημοψήφισμα, αν αυτό μας δώσουν το να το κάνουμε, αποφασίσουμε αλλιώς. Δίπλα στον κύριο Καραδάνο, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και πάλι στην εκπομπή μας τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Καλή χρονιά. Εγώ βέβαια έχω αντίρρηση επί όσων συζητήθηκαν, δηλαδή ακούστηκαν μέχρι τώρα για το δημοψήφισμα, αυτό που ζητάει το λαός. Εγώ πιστεύω ότι θέματα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε δημοψηφίσματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ανθρώπινο δικαιώμα. Δεν είναι ανθρώπινο δικαιώμα, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε στη συζήτηση που πιεζόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος που έχει, ας πούμε, στην Αμερική παροικία, στην Αυστραλία παροικία, στον Καναδά παροικία, στην Γερμανία παροικία. Φανταστείτε, εάν όπως θέλει το λαός να συμπεριφερθούμε στους... Λαός είναι, κύριε Λεβέντη. Το λαός, εντάξει, το λαός. Να συμπεριφερθούμε, να συμπεριφερθούμε στους ξένους μας, αν συμπεριφέρονται έτσι οι Αμερικανοί στους ομογενείς μας, οι Καναδοί στους δικούς μας, οι Γερμανοί στους δικούς μας, τι θα συνέβαινε. Μάλιστα. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο, να σχολιάσουμε τα ενδεχόμενα λάθη του ή παραλήψεις του, αλλά το γεγονός, ας πούμε, ότι πρέπει να δώσουμε στους βορειοϋπηρώτες αμέσως. Δεν είναι ολοδάπτυλοι οι βορειοϋπηρώτες, είναι ομογενείς. Μα και αυτοί δεν έχουν ακόμη. Και έχουν, αυτοί θεωρούνται. Αυτοί έχουν. Όχι, όχι, δεν έχουν. Δεν ψηφίζουν. Δεν έχουν υπηκότητα. Έχουν μια κίτρινη, μια πορτοκαλί ταυτότητα. Δεν έχουν υπηκότητα Έλληνα πολίτη. Παίρνουν όμως. Είναι στη διαδικασία φωτογράφηση. Εγώ γνωρίζω βορειοϋπηρώτες. Χιλιάδες βορειοϋπηρώτες δεν έχουν ακόμα. Ατακτοποιητή. Είναι λάθος μας, γιατί τους έχουμε στο ίδιο σουβάλι. Ένα το κρατούμε. Παρακαλώ, όχι συζήτηση τώρα. Ναι, θέλω λοιπόν να πω ότι να μην έχουμε φοβίες και να μην κλεινόμαστε στο καβούκι μας. Η Ελλάδα είναι δυνατή, έχει οικονομικές δυσκολίες και άλλα προβλήματα που δημιούργησαν τα παλιά κόμματα. Αυτό είναι γεγονός και η διαφθορά. Αυτά είναι τα αληθινά τα μεγάλα προβλήματα. Τούτο εδώ δεν είναι πρόβλημα.
πρέπει να το επιλύσουμε, ούτε είναι σωστό να γκετοποιούμε τους ξένους, ούτε να τους θεωρούμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Καλώς. Έτσι. Ο πρόεδρος μας τοποθετήθηκε αυτή τη στιγμή και έδωσε όλα τα, νομίζω, τα στίγματα, τα αναγκαία, περί του τι πιστεύει ακριβώς ο κόσμος που ανήκει στο κέντρο, στην Ένωση Κέντρων. Ναι. Ερχόμαστε τώρα στον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, δημοσιογράφο.